είναι η περίοδος αυτή που συζητάμε για το αν έχουμε έξαρση ή όχι στις παιδικές ιώσεις. Και να ευχαριστήσω πάρα πολύ την κυρία Ελισάβετ Γιαννούση, η οποία είναι μαζί μας. Είναι πρόεδρος της Παγκρίτιας Παιδιατρικής Εταιρείας και Διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Στην ατζέντα η αλήθεια είναι ότι έχουμε να συζητήσουμε για τις παιδικές ιώσεις και σε ποια φάση βρισκόμαστε και τι είναι εκείνο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε και πώς πρέπει να κινούμαστε. Όμως πριν πάμε σε αυτό και μιας και η επικαιρότητα, ξέρετε, μας προλαβαίνει πολλές φορές, θα ήθελα ένα σχόλιο δικό σας, γιατί είχαμε ένα ακόμη περιστατικό οξείας μέθης σε ένα 16χρονο κορίτσι. Η κατανάλωση του αλκοόλ από ανήλικους, δυστυχώς, είναι κάτι το οποίο καταγράφεται συχνά και στο Ρέθυμνο. Όπως είπατε, δυστυχώς έχουμε μια επανάληψη ακριβώς του ίδιου ποινικού. Δηλαδή, ανήλικος βρήκε πολύ εύκολα αλκοόλ και μάλιστα βότκα. Το είχε στην κατοχή του, μέθησε, κατέληξε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς για μας είναι ακόμη ένα νούμερο που αυξάνεται και με απογοήτευση βλέπουμε ότι τελικά δεν γίνεται τίποτα. Mm-hmm. Δεν νομίζω ότι γίνεται κάποια σοβαρή επιτήρηση, επίβλεψη της εφαρμογής των νόμων, γιατί ωραίο είναι να κουβεντιάζουμε και πρέπει να κουβεντιάζουμε τι οδηγεί τους εφήβους μας στο να πίνουν, τι οδηγεί στις οικογένειες να χάνουν τον έλεγχο των παιδιών τους. Τι προσπαθεί να μας πει ο έφηβος, φτάνοντας σε κατάσταση μέθης, πιθανά έχει πολλά προβλήματα που έτσι είναι ο μόνος τρόπος για να τα πει, ίσως, ή να ενσωματωθεί σε μια ομάδα. Όμως όσο εμείς κουβεντιάζουμε, θα έπρεπε παράλληλα να εφαρμόζονται και οι νόμοι και να γίνεται και μια επιτήρηση και μια αυστηρότερη τιμωρία, θα έλεγα, αυτών που παραβαίνουν τον νόμο και κυρίως αυτών που χορηγούν το αλκοόλ στους ανήλικους. Κάπου το βρίσκουν. Είναι πολύ απογοητευτικό αυτό που συμβαίνει. Μιλάμε, λέμε, κουβεντιάζουμε και συνεχώς υποδεχόμαστε παιδιά σε αυτή την κατάσταση. Ναι, πραγματικά σταματάει. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Ναι, δεν σταματάει αυτό και η αλήθεια είναι ότι αν δεν πάρθουν μέτρα, αυστηρά μέτρα, αυτό δεν θα σταματήσει δυστυχώς. Τα παιδιά έχουν πρόσβαση λοιπόν στο αλκοόλ και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα, κύριε Γιαννούση, μπαίνουμε σε φθινοπορεινή διάθεση και κλίμα. Κλίμα τώρα σχετικό είναι, μιας και η αλήθεια είναι ότι οι συνθήκες δεν ευνοούν πολύ στην Κρήτη για να μιλήσουμε για φθινόπωρο. Τώρα σιγά σιγά έχουμε καταλάβει ότι πέφτουν λίγο οι θερμοκρασίες. Άρα μπορούμε να μιλάμε ότι έχουμε και την καθιερωμένη λοιπόν αύξηση των ιώσεων, των παιδικών ιώσεων και κατά πόσο το κλίμα αυτό, του παρατεταμένου λοιπόν καλοκαιριού, μπορεί να επηρεάζει την εμφάνισή τους. Κοιτάξτε, όντως ζούμε νομίζω ένα παρατεταμένο καλοκαίρι. Έχουμε μπει στο Νοέμβριο και ακόμη χειμώνα ή φθινόπωρο ουσιαστικά δεν το λες. Είναι μια κανονικότητα το να ξεκινήσουν οι ιώσεις του αναπνευστικού. Ξέρουμε πάντα ότι αυτή την εποχή ξεκινάνε τα παιδιά με τα κοινά κρυολογήματα, με τις ήπιες βροχίτιδες, με τα παιδιά που κάνουν μια λαιρυγγίτιδα. Είναι ή που περιμένουμε, είναι κάτι που και οι γονείς πρέπει να το περιμένουν. Μην το κάνουμε ότι είναι ένα μεγάλο θέμα και ότι υπάρχει έξαρση κτλ. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα δεδομένα και στην Κρήτη, την εικόνα δηλαδή από τις πληρότητες των νοσοκομείων, την εικόνα από τα εξωτερικά μας ιατρία, αλλά και πανελλαδικά, με βάση τα στοιχεία που δίνει ο ΟΔΗ, που επιτηρεί τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, φαίνεται ότι είμαστε σε ένα αρκετά χαμηλό επίπεδο, συμβατό με την εποχή, την κανονικότητα, την προ-COVID, γιατί τα τελευταία χρόνια ζήσαμε μια αλλαγή στην επιδημιολογία των ιών, είχαμε πολύ νωρίτερα εξάρσεις και πολύ πιο έντονες. Φαίνεται ότι γυρνάμε στα παλιά επίπεδα, δηλαδή να κρυώσει αρκετά ο καιρός για να πούμε ότι θα έχουμε έτσι μια έξαρση των ιώσεων, που είμαστε ακόμη ευτυχώς σε χαμηλά επίπεδα. Γρήπη πολύ σποραδικά, ίσως κάποια κρούσματα που μάλλον ήταν και από μετακινήσεις πληθυσμού. RSV, τον ιό της βροχιολίτιδας, ακόμη δεν έχουμε ανοιχνεύσει. Ο COVID κυκλοφορεί σταθερά όλο το χρόνο, χωρίς ευτυχώς να επιβαρύνει πολύ τα παιδιά τουλάχιστον. Οπότε νομίζω ότι είμαστε σε μία κανονικότητα και οι γονείς πρέπει και αυτό να το δουν, τις ιώσεις που θα έρθουν, γιατί θα έρθουν
είναι αναμφισβήτητο και δεν μπορείς να το αποφύγεις με τίποτα και ούτε πρέπει να το αποφύγεις με τίποτα. Άρα μιλάμε τώρα για μια σταδιακή αύξηση, κυρία Γιαννούση. Έτσι. Πολύ σταδιακή. Μπαίνουμε σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Πάμε τώρα λίγο και στους γονείς στους οποίους αναφερθήκατε. Λέτε λοιπόν, οι γονείς, είναι δεδομένο ότι τα παιδιά θα αρρωστήσουν. Δεν υπάρχει περίπτωση τα παιδιά να μην αρρωστήσουν. Θα αρρωστήσουν, θα έρθουν αντιμέτωπα με κάποια ίωση. Κρατάνε λοιπόν οι γονείς την ψυχραιμία τους ή φεύγοντας και από την COVID εποχή, είναι και αυτό ένα κάτι το οποίο μας άφησε ο COVID, ένα αποτύπωμα που μας άφησε και ο COVID, ότι ενδεχομένως οι γονείς χάνουν πιο εύκολα την ψυχραιμία τους ό,τι έχει να κάνει με τη διαχείριση των ιώσεων. Νομίζω ότι ο COVID σίγουρα έχει αφήσει κατάλοιπα, ίσως και φόβου, αγωνίας. Mm. Άλλαξε πολύ την εικόνα και των υπόλοιπων ιώσεων. Περάσαμε 1,5 χρόνο χωρίς να έχουμε δει γρήπη, χωρίς να έχουμε δει άλλες λοιμώξεις. Μετά μας ήρθαν μαζεμένες και ξαφνικά απέδριψαν πολύ τα παιδιά. Οπότε ναι, οι γονείς έχουν ένα άγχος. Θα έλεγα όμως ότι ο μόνος τρόπος να το αντιμετωπίσουν αυτό το άγχος είναι να συζητούν με τον παιδίατρό τους. Οι παιδίατροι, εμείς οφείλουμε να ενημερώσουμε. Οι παιδίατροι που είμαστε οικογενειακοί γιατροί, οι ιδιώτες ουσιαστικά παιδίατροι της πρωτοβάθμιας που βλέπουν τα παιδιά από τη μέρα που γεννιούνται, ναι, πρέπει να ενημερώνουν τους γονείς, να τους εκπαιδεύουν για αυτό που θα δουν μπροστά τους. Κάθε παιδάκι που θα πάει για πρώτη φορά σε ένα παιδικό σταθμό ή στο νηπιαγωγείο θα είναι άρρωστο, τι να πω, να μην πω συνεχώς, θα κάνει τουλάχιστον 8 με 10 ιώσεις του αναπνευστικού το χρόνο. Ναι, ουσιαστικά, αυτό νομίζω, αυτό δεν θα που καθαρίσει τώρα, μην το ποτέ. Επειδή είναι και κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ οι γονείς οι οποίοι έχουμε μικρά παιδιά μεταξύ μας, είναι κάτι το οποίο το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ. Ότι η πρώτη φορά στον παιδικό σταθμό είναι μια χρονιά δύσκολη σε ό,τι έχει να κάνει με τις ιώσεις του παιδιού. Ακριβώς. Και δεν πρέπει να φοβόμαστε, να είμαστε ετοιμασμένοι για την ταλαιπωρία. Αυτό είναι σίγουρο, ότι θα ταλαιπωρηθούμε και εμείς και το παιδί, αλλά δεν χρειάζεται πανικό. Να μην ξεχνάμε ότι το ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών εκπαιδεύεται με τις απλές αυτές λοιμώξεις. Mm. Είτε υιογενείς, είτε ήπιες βακτηριακές. Αυτή είναι η εκπαίδευση που παίρνει. Είναι ο χρόνος, η χρονική περίοδος που πρέπει να εκπαιδευτεί. Θα έρθει σε επαφή με τις ιώσεις. Όταν βέβαια για πρώτη φορά πηγαίνει σε ένα παιδικό σταθμό, έρχεται αντιμέτωπος ταυτόχρονα και επανειλημμένα με απανωτά λοιμώδη, αλλά είναι μια εκπαίδευση. Και ας το δούμε έτσι, ας το δούμε θετικά, να κρατήσουμε τα παιδιά μας υγιή με την άποψη ότι πρέπει να τα κρατήσουμε με μια σωστή διατροφή, με έναν καλό ύπνο, με ένα υγιές παιχνίδι, με το να είναι στον εξωτερικό χώρο και να παίζουν και να γελούν και να φλούνται, να μην τα έχουμε κλεισμένα μες στο σπίτι, να κάνουν τα εμβόλια τους και έτσι λοιπόν θα ξεπεράσουν και τις ιώσεις και τις λοιμώξεις πιο εύκολα. Άρα προσοχή, κυρία Γιαννούση, και όχι πανικός, τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με άλλα παιδιά της ηλικίας τους, να πηγαίνουν σε χώρους. Δεν μπορείς να κλείσεις τα παιδιά. Προφανώς, δεν μπορείς να κλείσεις τα παιδιά σε γυάλα. Mm-hmm. Βέβαια, το σόφρον είναι ένα παιδάκι που ήδη έχει αρρωστήσει, να μην το πηγαίνεις ούτε στο σχολείο, ούτε στα παιδικά πάρτι. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις ποιο παιδάκι που μπορεί να έχει ένα υποκείμενο νόσημα, να έχει μια αδυναμία στο νοσοποιητικό του, μπορεί να κολλήσει και να έχει σοβαρές επιπλοκές. Δεν υπάρχει λόγος να επιτείνουμε και να ανακυκλώνουμε τις ιώσεις, αλλά ούτε και να τα αντιμετωπίζουμε πανικό. Δηλαδή το παιδάκι μας, ειλικρινά σας το λέω, πρέπει λίγο να βγουν από τα σπίτια τους τα παιδιά. Δεν κρυώνουν με τον κρύο αέρα, δεν κρυώνουν με το αν θα υδρώσουν παίζοντας έξω. Δεν αρρωσταίνουν να ακουμπήσουν το χώμα ή τις βρωμιές. Τα παιδιά μας αρρωσταίνουν όταν συγχρωτίζονται σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και πολλούς ενήλικες μαζί. Λοιπόν, ας τα βγάλουμε έξω από τα σπίτια, μην φοβόμαστε. Έτσι φτιάχνουν γερούς οργανισμούς, να κάνουν μια σωστή διατροφή, να αφλούνται, να ασκούνται και η άσκηση αυτήν την ηλικία του παιχνίδι, να κοιμούνται καλά, να μην τα κάνουν παθητικούς καπνιστές που επιβαρύνουν το αναπνευστικό τους. Και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε να περάσουμε και αυτό το χειμώνα ήπια, mm-hmm, χωρίς πανικό κυρίως. Και ο καλύτερος φίλος ο παιδίατρος, κυρία Γιαννούση, έτσι. Βεβαίως, τα φαινόμενα να ψάχνουμε διαγνώσεις μόνοι μας, να κάνουμε μόνοι μας ένα σωρό τεστ, όπως το strep test, θα το ξαναπώ. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μόνοι μας το γιατρό. Το strep test, παραδείγματος χάρη, που πολύ κυκλοφόρησε λόγω των περιστατικών σοβαρής λίμωξης από στρεπτόκοκκο που είχαμε τον περασμένο χειμώνα, που όλοι οι γονείς ερχόντουσαν έτοιμοι με ένα strep test που είχαν κάνει μόνοι τους ή στο φαρμακείο, είναι λάθος. Είναι μια εξέταση που πρέπει να πάρθει από τον γιατρό, να πάρθει σωστά και να αξιολογηθεί μαζί με την κλινική εικόνα του παιδιού. Άρα, ο παιδίατρος είναι ο βοηθός μας, ο φίλος μας, αυτός που θα μας στηρίξει στην αρρώστια του παιδιού, που θα οφείλει να μας έχει εκπαιδεύσει για το πώς θα αντιμετωπίσουμε μια λίμωξη και αυτός που θα αποφασίσει τι θέλει το παιδί, αν θέλει κάποια θεραπεία ή όχι.
Άρα όχι μόνοι μας αυτοδιάγνωση, όχι να τρέχουμε να παίρνουμε φάρμακα μόνοι μας, όχι αντιβιωτικά προς Θεού χωρίς να υπάρχει λόγος, τα καταστρέφουμε και δημιουργούμε άλλου είδους προβλήματα, κάνουμε ανθεκτικά μικρόβια, όχι διαγνώστε το διαδίκτυο και εκεί θα πω κάτι που με πονάει και επιμένω και είναι σημαντικό, όχι να επιζητούμε ιατρική μέσω τηλεφώνου ή Viber ή κοινωνικών διαδικτύων. Ο γιατρός κάνει διάγνωση με τον ασθενή μπροστά του. Όταν τον ακουμπάμε τα χέρια του και τον ακούει με το ακουστικό του, όχι μέσω τηλεφώνου. Θέλω να θίξουμε και άλλο ένα θέμα, κυρία Γιαννούση, το οποίο νομίζω ότι το τελευταίο καιρό κυκλοφορεί πάρα πολύ, κυρίως μέσω διαδικτύου, δυστυχώς το λέω αυτό, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί κάποιες φορές ενδεχομένως να γίνει και επικίνδυνο. Το κομμάτι του εμβολιασμού. Και επανέρχομαι σε αυτό που σας ρωτούσα πριν, με τα κατάλοιπα που μας έχει αφήσει ο COVID. Βλέπετε εσείς, και αν το διαπιστώνετε και με άλλους συναδέλφους σας, στους οποίους μιλάτε, βλέπετε τους γονείς πιο διστακτικούς στο να εμβολιάσουν τα παιδιά τους, ακόμα και με εμβόλια, τα οποία ανέκαθεν υπήρχαν στον καθιερωμένο και στον απαραίτητο εμβολιασμό όπως υπάρχει για τα παιδιά? Νομίζω ότι υπάρχει μια σταθερή μερίδα γονιών που είναι μικρή, θα έλεγα, και αυτό είναι ευτύχημα. Τα ποσοστά εμβολιασμού στη χώρα μας είναι από τα υψηλότερα, είναι αρκετά ψηλά. Υπάρχει μια μερίδα λοιπόν γονιών υψηλού μορφωτικού επίπεδου, θα έλεγα συνήθως, που έχουν φτιάξει μια δική τους κοσμοθεωρία. Οι οποίοι είναι αρνητές σε αυτό που λέω συνείδησης. Όσο και να προσπαθήσεις να κουβεντιάσεις, έχεις απέναντι μια παγιωμένη άποψη κατά των εμβολίων. Λοιπόν, αυτή είναι μικρή μερίδα ευτυχώς. Και νομίζω ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη στο να χειριστούν και να μπορέσουν να τους μεταπίσεις. Κάθε φορά που έχουμε προσπαθήσει είναι χαμένος κόπος. Υπάρχει μια άλλη μερίδα γονιών που έχουν παραπληροφορηθεί, που έχουν αγχωθεί, έχουν φοβηθεί με αυτά που ακούγονται πολλές φορές ανεύθυνα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ακόμη και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που φοβούνται να κάνουν κάποια εμβόλια λόγω ελλιπούς πληροφόρησης. Και εκεί είναι το στίχημα ο παιδίατρος να κουβεντιάσει, να εξηγήσει, να πει γιατί κάνουμε τα εμβόλια, να πει τι περιμένουμε, να πει ότι ναι, μπορεί να υπάρξουν και κάποιες επιπλοκές, αλλά είναι μηδαμινές σε σχέση με την επιπλοκή της ίδιας της νόσου. Δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μας να μην έχει επιπλοκή. Ένα ντεπό να πάρεις για τον πυρετό, μπορεί να κάνεις μια επιπλοκή σοβαρή. Άρα δεν μιλάμε ούτε με πιθανότητες, ούτε με 100%. Έχει τύχει γονιός να με ρωτήσει, μα μου υπογράφεις 100% το παιδί μου δεν θα πάθει τίποτα. Μα δεν μπορεί κανείς να υπογράψει ότι δεν θα πάθει κανείς τίποτα από τίποτα. Έτσι, άρα είναι ακόμα λίγο... και από ένα φάρμακο, έτσι, ας πούμε, το οποίο θεωρείται απλό φάρμακο για κάποιον οποιοδήποτε από εμάς, για είναι κάποιον άλλο μπορεί να έχει μια σοβαρή... Να πάρεις για το βήχα, μπορείς να κάνεις μια αναφυλαξία στο φυτικό. Έτσι, τίποτα δεν είναι αθώο, αλλά και τίποτα στη ζωή μας. Το να βγούμε έξω και να έχουμε ένα τύχημα, ποιος μας το υπογράφει ότι θα γυρίσουμε σπίτι μας ζωντανοί. Άρα δεν μιλάμε ποσοστά, μιλάμε επιστημονικά δεδομένα. Εμβόλια έχουν αυξήσει το προσδόκιμο επιβίωση των παιδιών, έχουν μειώσει τη βρεφική και παιδική θνησιμότητα, έχουν βοηθήσει τον πληθυσμό να αναπτύσσεται υγιώς, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή μαζί με το νερό, το καθαρό, με την τροφή, με την ευημερία. Δεν πρέπει να τα βάζουμε απέναντι και να τα πυροβολούμε, να εξηγούμε τι είναι, τι προσπαθούν να κάνουν, και να είμαστε κοντά για όποια επιπλοκή τυχόν μπορεί να συμβεί. Και εδώ ξαναλέμε τώρα, κυρία Γιαννούση, ότι αν υπάρχουν απορίες, προβληματισμοί, φόβοι, είναι φυσιολογικό να υπάρχουν και αυτοί, γιατί μιλάμε για γονείς οι οποίοι ανησυχούν για τα παιδιά τους, να τους συζητήσουν με τους παιδίατρους, να τους συζητήσουν με γιατρούς οποίους εμπιστεύονται, που έχουν επιλέξει να τους παρακολουθούν. Ακριβώς. Οι παιδίατροι, όλοι οι συνάδελφοι, ειδικά στο θέμα των εμβολιασμών, είναι εξαιρετικά ενημερωμένοι. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ειδικότητάς μας ο εμβολιασμός και πραγματικά τον πιστεύουμε και βλέπουμε τα αποτελέσματά του. Και κάποιος πρέπει να έχει λίγο και τη μεγαλύτερη εικόνα. Μπορεί κάποιος εκ του ασφαλούς να κάνει άρνηση εμβολιασμών, γιατί ζει στην Ελλάδα, που για κάποιες νόσους ο εμβολιασμός ξεπερνά το 90%, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυκλοφορία στην κοινότητα. Άρα προστατεύεσαι επειδή κάποιοι άλλοι εμβολιάστηκαν αντί για σένα. Όμως το επίπεδο της ζωής μας, οι συνθήκες ζωής μας δεν είναι δεδομένες. Τώρα στη Γάζα έχουν επιδημία πολυμιελίτιδας. Λοιπόν, είναι νόσημα που εμείς το έχουμε ξεχάσει. Μην τα θεωρούμε όλα δεδομένα. Μην θεωρούμε ότι είμαστε έξυπνοι και αρνούμαστε αυτά που μας δίνει η επιστήμη, όταν κάποια άλλα παιδιά στον κόσμο πεθαίνουν γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε εμβόλια.
Να σκεφτούμε λοιπόν όχι τόσο εγωιστικά, να σκεφτούμε ότι πρέπει και εμείς εμβολιάζοντας τον εαυτό μας και τα παιδιά μας να προστατεύσουμε το σύνολο, να προστατεύσουμε το διπλανό μας παιδάκι που μπορεί ίσως επειδή πάσχει από μια κακοήθεια να μην μπορεί να εμβολιαστεί. Άρα λίγο να ανοίξουμε το μυαλό μας και τη ματιά μας και να συζητήσουμε και να ενημερωνόμαστε από επιστημονικά, από επιστημονικές σελίδες, από επιστημονικές εταιρείες, όχι θεωρίες συνωμοσιολογίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Γιαννούση, για αυτή τη συζήτηση, ιδιαίτερα διαφωτιστική. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Εγώ θα ήθελα, επειδή είπατε ότι ο παιδίατρος είναι ο φίλος των οικογενειών, θα ήθελα να θίξω το θέμα ότι, όπως είπατε και νωρίτερα, το Εθνικό Σύστημα Υγείας πάσχει. Mm. Έχουμε περιοχές στην Κρήτη που έχουν έλλειψη παιδιάτρων στην πρωτοβάθμια φροντίδα και αυτό πρέπει η πολιτεία να το δει. Να, και το κρατάμε αυτό, γιατί και ο παιδίατρος είναι μια εξίσου, όπως οι άλλες, όλες οι ειδικότητες ιατρικές φυσικά, αλλά είναι εξίσου σημαντική και με αφορμή που το σημειώνετε και εσείς, να επαναλάβουμε φυσικά και για το κάλεσμα που κάνει και ο χώρος της υγείας για την Τετάρτη, το Παγκρίτιο αυτό, το κάλεσμα της διαμαρτυρίας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλά, καλή συνέχεια.